Κυρίες και κύριοι, ώρα της δικαιοσύνης για τους 67 χούλιγκανς του Ολυμπιακού που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μέσα σε κλούβες και φωνάζοντας προκλητικά συνθήματα έφτασαν στα δικαστήρια Ευελπίδων για να απολογηθούν. Μεταξύ των συλληφθέντων και η ηθική αυτουργή της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Προκλητικοί, κάνοντας χειρονομίες και φωνάζοντας συνθήματα, οι 67 χούλιγκαν που σχετίζονται με την υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη επιβιβάζονται σε λεωφορεία έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Λίγα λεπτά αργότερα φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Ανάμεσά τους η ηθική αυτουργή της δολοφονικής επίθεσης έξω από το κλειστό γυμναστήριο του Ρέντι, αλλά και τα μέλη της ομάδας κρούσης που εκτόξευσαν τις ναυτικές φωτοβολίδες και τις Μολότοφ σε βάρος των ΜΑΤ. Νιώθουμε κάποια δικαίωση, γιατί αυτοί οι εγκληματίες δεν θα μείνουν μόνο στον ξαδερφό μου. Δηλαδή, βλέπετε ότι θα γίνεται ξανά και ξανά και ξανά. Θα πρέπει να παταχθεί, θα πρέπει να τιμωρηθούν, θα πρέπει να σταματήσει η βία στα γήπεδα. Γιατί αλίμονο, αν φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, αν φοβόμαστε να πάμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα. Μέσα σε πλαστικά κουτιά, η δικογραφία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης μεταφέρεται σε αυτοκίνητα. Στις 3.000 σελίδες περιλαμβάνονται στοιχεία που συνδέουν τους κατηγορούμενους με τουλάχιστον 10 υποθέσεις οπαδικής βίας. Ήρθανε χθες στο σπίτι μου, ψάξανε το σπίτι μου και δεν ήταν στο σπίτι και μετά γυρίζουν και τα παραδόθηκε μόνο. Οι 63 από τους συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, οι 3 για ναρκωτικά και 1 για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο γιος μου ήταν απλά στο γήπεδο, είχε πάει να παρακολουθήσει το μάτς εκείνη τη μέρα του βόλεϊ και βρέθηκε κατηγορούμενος χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα. Όχι, δεν ήταν οργανωμένος. Ο γιος μου δούλευε, δεν είχε χρόνο για πολλά τέτοια. Μένουμε και εκτός Αθηνών. Ένα μεγάλο μέρος από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους προέκυψαν από τις καταθέσεις 3 προστατευόμενων μαρτύρων, μέλη συνδέσμων οργανωμένων οπαδών. Η δικογραφία που συντάχθηκε περιέλαμβανε μαρτυρίες, βίντεο και άλλα ευρήματα που κατέδειξαν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης πίσω από την επίθεση, ενώ επιβεβαίωναν συσχέτιση της αθλητικής βίας με το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες προέρχονται από δεξαμενή 200 χούλιγκαν, οι οποίοι φέρεται να τροφοδοτούν 5 διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις οπαδών. Η κάθε μία από αυτές αποτελείται από περίπου 40 άτομα, έχουν κάθετη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ενώ μέλη τους στρατολογούνται ακόμα και σε συμμορίες της Greek Mafia. Είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση για πολλές δεκαετίες της αστυνομίας και είναι επιτυχία των αστυνομικών και της δικαιοσύνης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί των εγκληματικών ομάδων, οι οργανωτές και οι ομαδάρχες, οι διαβιβαστές ενεργειών, οι αποθηκάριοι οπλισμού και οι ομάδες κρούσης που πρωταγωνιστούσαν στα επεισόδια. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια Ευελπίδων. Εκεί θα μεταφερθούμε και βλέπετε ήδη τη Μαρία Δουρουδή κατέφθασαν. Ωστόσο, Μαρία, ακόμα δεν έχουν απολογηθεί. Από λεπτό σε λεπτό, Λένα, αναμένουμε να μάθουμε για τις κατηγορίες που θα αποδοθούν στους 67 συλληφθέντες από τον εισαγγελέα, ο οποίος μελετά τη δικογραφία από τις 9 το πρωί. Μόλις και έφτασαν εδώ οι 67 συλληφθέντες μέσα σε 5 κλούβες και βαν. Να σου πω ότι στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες θα οριστεί και δεύτερος, επειδή τα άτομα είναι πάρα πολλά και θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία. Και θα πρέπει μέχρι το Σαββατοκύριακο που λύγει το πενθήμερο να απολογηθούν. Όπως προείπα, 9 παρα 10 έφτασαν εδώ με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι δικηγόροι τους λένε βέβαια αρνούνται ότι έχουν οποιαδήποτε ανάμειξη σε αξιόπινες πράξεις που τους εμπλέκουν. Και από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε να μάθουμε ποιες είναι οι ποινικές διώξεις που θα τους ασκηθούν, Λένα. Θα πάρει χρόνο λόγω της ογκοδέστατης δικογραφίας 3.000 σελίδων, όπως μας είπες. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος είναι κοντά μας. Υπήρχε κωδική ονομασία για την οργάνωση, Παναγιώτη. Ποια ήταν αυτή? Ακριβώς. Η κωδική ονομασία Δαμόκλειος Σπάθη, Λένα, ήταν αυτή.
η οποία εξελίχθηκε χθες τα ξημερώματα από τους αστυνομικούς της υποδίευσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, έχοντας αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή τους 165 κατηγορούμενους και τους 65 συλληφθέντες. Ωστόσο, αυτό που κάνει εντύπωση και αυτό που θα ήθελαν πάρα πολύ οι αστυνομικοί είναι ένας 36χρονος Ρουμάνος. Αυτό είναι το υποκοριστικό του. Διαφεύγει της σύλληψης, είναι ένας από τους 7 ηθικούς αυτούργους των επεισοδίων και επιθέσεων στην περιοχή του Ρέντι και κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία και συναυτουργία στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Επομένως, Παναγιώτη, από τους 7 ηθικούς αυτούργους, έτσι όπως τους έχουν δέσει οι αστυνομικές αρχές, ένας διαφεύγει. Μιλάμε για τον Ρουμάνο. Τρεις διαφεύγουν ουσιαστικά. Ο 36χρονος Ρουμάνος και δύο ακόμα είναι ηθική αυτουργή για την περίπτωση της ανθρωποκτονίας του Γιώργου Λιγκερίδη. Είναι ένας άντρας 33 χρονών και ένας 31χρονος, οι οποίοι και αυτοί αναζητούνται. Προκύπτει από τα σχέδια δικογραφίας, πρώτα απ' όλα λένε ότι υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα πέρα από αυτά τα οπαδικά. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολλοί από τους κατηγορουμένους πουλούσαν προστασία σε καντίνες των γηπέδων, πουλούσαν ναρκωτικά στις κερκίδες και έξω από αυτά. Βρέθηκαν και μάλιστα και πολλές ποσότητες χασίσης και κοκαίνης στα σπίτια των συλληφθέντων. Όπως επίσης και από τα εισιτήρια που λάμβαναν από τον σύλλογο, τα περισσότερα τα πουλούσαν με καπέλο, με υπερδιπλάσια τιμή. Άρα, οικονομικά κίνητρα από το κοινό ποινικό έγκλημα. Ακριβώς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί ξυλοδαρμοί που δεν αφορούν οπαδικά κίνητρα, είναι αποκλειστικά για τις μεταξύ τους διαφορές. Και μάλιστα ο 36χρονος Ρουμάνος που περιέγραψα νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2024, είχε επιτεθεί σε ομοειδεάτες, θα σου έλεγα, σε οπαδούς της ίδιας ομάδας. Πρώτα απ' όλα γιατί θεωρούσε ότι είχαν ανοίξει το στόμα τους όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και άλλες οικονομικές διαφορές. Τώρα, προκύπτει επίσης ότι ο 16χρονος αδερφός του 18χρονου που έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη, ότι ήταν ανάμεσα στην σκληρή ομάδα των 20 ατόμων της ομάδας κρούσης, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί. Και μάλιστα να σημειώσουμε ότι η αποτυπώματά του και DNA είχε βρεθεί στον εκτοξευτήρα. Τον έκαψαν. Ακριβώς της μοιραίας ναυτικής φωτοβολίδας. 25 ακόμα άτομα ταυτοποιήθηκαν, λένε, από τα καμένα ρούχα στις τουαλέτες. Να σου πω ότι σημειώνεται ότι ο Ισίφη Κοντός, όπως αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ο 40χρονος, ένας 31χρονος που διαφεύγει, είναι από αυτούς τους ειδικούς αυτούργους, αλλά και ο 38χρονος επωνομαζόμενος Ράμπο που δολοφονήθηκε στον Κορδαλό, ήταν τα ηγετικά στελέχη των στρατολογημένων χούλιγκαν. Ήταν οι μεγάλοι, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικογραφία, οι οποίοι έδιναν εντολές στους μικρούς ηλικίας μεταξύ 16 και 24 χρόνων, προκειμένου να συμμετέχουν σε επεισόδια, σε επιθέσεις και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Το λέγαμε από χθες, υπήρχε διάκριτη διάρθρωση των ρόλων και αυτή ήταν η ρόλη που είχαν τα ηγετικά στελέχη που καθοδηγούσαν και έδιναν εντολές στις ομάδες κρούσης. Ακριβώς, γιατί είναι 3 τα ηγετικά στελέχη όπως που ανέφερα, 7 ουσιαστικά είναι η ηθική αυτούργη όλων των επεισοδίων από το 2019 μέχρι σήμερα και ουσιαστικά έδιναν εντολές σε μια σκληρή ομάδα κρούσης περίπου 20 άτομα. 40 να σου πω ότι ήταν οι συνεργαζόμενοι. Να σου πω ότι δηλαδή από τους 65 συλληφθέντες, οι υπόλοιποι, περίπου 100 τον αριθμό, θα κληθούν να απολογηθούν στην κύρια ανάκριση. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.